Πώς μοιάζει ο Αύγουστος στο φθινόπωρο μέσα? Πώς όταν ξεκινάει η βροχή και ο αέρας σου κλείνει τα παράθυρα? Αυτή τη φορά, στα Εξάρχεια, για ένα δίγαμα αλλιώτικο, ο Πέτρος Χατζόπουλος, που ίσως έμαθες με το όνομά του ταλαγμένο. Αυτή τη φορά, στα Εξάρχεια, ο Αύγουστος Κορτό. Για το σκοτάδι και το φως, για τα σόψυχα που σε σελίδες στέκονται, για τις ιστορίες εκείνων που με τα μέσα τους τρώγονται. Ο Αύγουστος, λοιπόν, μακριά από καλοκαίρια. Είμαστε σήμερα εδώ, Εξάρχεια. Πες μου, γιατί επέλεξες τα Εξάρχεια ως τόπο κατοικίας σου πλέον? Πρέπει, εδώ κανονικά πρέπει να πω αυτή την κλεισεδιά που λένε ότι δεν επέλεξα εγώ τα Εξάρχεια, τα Εξάρχεια επέλεξαν εμένα. Όχι, στην πραγματικότητα, όταν άρχισα να κατεβαίνω στην Αθήνα συστηματικά στο γύρισμα του αιώνα, μου άρεσε περισσότερο απ' όλα το χάος, η φασαρία του κέντρου. Δηλαδή, όχι μόνο δεν με φόβιζε, δεν με αποθούσε, αλλά όσο περισσότερο τζέρτζελο γινόταν, τόσο περισσότερο με τραβούσε κοντά του, και τα Εξάρχεια ήταν μια τρομερά ζωντανή περιοχή, όπου και στις 4 το πρωί μπορούσε να βρεις τσιγάρα, σουβλάκια, μπύρες, καπότες, οτιδήποτε, παρέα, κόσμο. Δεν ερήμωναν ποτέ. Τα λάτρεψα τα Εξάρχεια όπως τα λατρεύω ακόμα. Και έτσι τα τελευταία 13 χρόνια με τον Τάσο δεν έχουμε ξεκουνήσει. Είμαστε Εξαρχιώτες πια, πολιτογραφημένοι. Έστω ότι σε γνωρίζω αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά και σε ρωτάω τι επαγγέλλεσαι, τι μου απαντάς? Εξαρτάται αν θέλω πραγματικά να συζητήσω ή αν θέλω να κρυφτώ, επειδή εκείνη την ώρα έχω νιώθω μια επερχόμενη κρίση πανικού, ένεκα συστολής. Δηλαδή, σε εκείνη την περίπτωση μπορεί να πω ότι είμαι μεταφραστής, μεταγλωτιστής ή κάτι πάρα πολύ αδιάφορο. Έχω πει από ταραχή σε οδηγούς ταξί που έβλεπα πάρα πολύ ομιλητικούς και πάρα πολύ διαχειτικούς, επειδή έτρωγα φρίκι. Έχω πει απίστευτες δουλειές. Όπως? Έχω πει βιοτέχνης κουμπιών. Δεν ξέρω γιατί. Ήτανε μια αντίδραση πανικού. Αλλά συνήθως αυτά κάνουν backfire, γιατί θυμάμαι στην προκειμένη βρήκη μόλις και τι κουμπιά. Και εγώ είχα παγώσει, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να σκεφτώ κανενός είδους κουμπί. Δηλαδή, μπορούσα να σκεφτώ μόνο φερμουάρ. Γενικότερα, δεν η επαφή με τους ανθρώπους είναι κάτι πολύ ζώρικο. Γι' αυτό και τόση ώρα έχω στραμμένο το βλέμμα κυρίως. Δηλαδή, έχω ένα πολύ βολικό κομμάτι κόκκινης κάλτσας εκεί κάτω, το οποίο έτσι, επειδή είναι σαν φανάρι, ρε παιδί μου, τραβάει συνεχώς το μάτι μου, οπότε μπορώ να προσποιούμαι ότι δεν αποφεύγω την επαφή με το βλέμμα, ότι απλώς με γοητεύει πάρα πολύ η κόκκινη κάλτσα αυτή. Η οποία, ναι, έχει και πατάτες, wow. Ναι. Πατάτες, ωραία, okay. Ο τριαντάφυλλος της δημιουργικής γραφής για τα βιωματικά, για όσα πέρασαν και τα γράπωσαν σε λέξεις και προτάσεις, να στοιχηθούν και να παρελάσουν σε σελίδες που πήραν απόφαση να σ' αφήσουν να ζήσεις ζωής κομμάτια. Για τον πόνο, για την θεραπεία του, για το μοίρασμα, για τον τρόπο να μάθεις σε ένα ζευγάρι μάτια ακόμη πως είναι εκεί έξω κι άλλοι να μοιραστούν όσα σε βαραίνουν. Για τον Αύγουστο και τις μέρες του. Αύγουστος Κορτό. Μυθιστορήματα, ποίηματα, θεατρικά, παιδικά έργα, μεταφράσεις κυρίως της σύγχρονης αμερικανικής πεζογραφίας,
σενάριο και μουσική της ταινίας «Τεστοστερόνη» του Γιώργου Πανουσόπουλου, παραγωγές σε διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ο Κορτό, ο Πέτρος Χατζόπουλος, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, πρωταγωνιστεί με κάθε τρόπο, ενίοτε επισκιάζοντας ακόμη και τους ήρωές του. Ο Θεσσαλονικιός ακτιβιστής, που μάχεται κατά των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, αποτελεί ξεκάθαρα μια ξεχωριστή περίπτωση στο σύγχρονο λογοτεχνικό γίγνεσθε της χώρας μας. Ανήκει σε εκείνη τη γενιά των λογοτεχνών που ο δημόσιος λόγος τους έχει μεταφερθεί σε ένα νέο επίπεδο, αυτό των κοινωνικών δικτύων. Δηλώνει μάλιστα πως περνά απολαυστικές εργατόρες στο Facebook. Οι ακραίες του θεματολογικές επιλογές και το ίδιο το έργο του συνολικά επιδιώκουν το ξεμπρόστιασμα μιας κοινωνίας που προσποιείται την ισότητα. Γεγονός είναι πως ο συγγραφέας κέρδισε την προσοχή του κοινού. Αυτοαναφορικός, λεπτομερής και με εύστοχες περιγραφές. Ορισμένοι κριτικοί πάντως επιμένουν ότι πλατιάζει αδικαιολόγητα και επιχειρηματολογούν πως η εργασιομανία δεν σημαίνει απαραίτητος και δημιουργικότητα. Πως εάν πρόσεχε λίγο περισσότερο το χειρόγραφά του και την υπέρμετρη λογοτεχνική του βουλημία, θα ήταν ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Ο Κορτό πάντως παραμένει συνεπής, ειλικρινής και ανθρωποκεντρικός. Δεν οριοποιεί. Αυτοσαρκάζεται και υφαίνει συστηματικά τη μυθολογία του από βιβλίο σε βιβλίο. Είναι προφανής η αγάπη του προς μία αφήγηση περίτεχνη, κάποτε μάλιστα ελαφρώς δεδαλώδη, αλλά πάντοτε απολαυστική, ακόμη και στις πιο σκληρές εκδοχές της. Όταν δηλαδή θέλει να μιλήσει για τον ανθρώπινο πόνο, την απώλεια, την αγάπη για τον πλησίον. Το χιούμορ, σατυρικό ή παροδιακό, είναι η ασπίδα του εφιούς αυτού καλλιτέχνη. Ακομπλεξάριστος, μιλάει για όλα τα πλήν του, ενώ η χρήση της γλώσσας και η έκφραση της γραφής του αφήνει σε κάθε αράδα να φαίνονται τα τόσα πολλά σύν του. Για ποιον γράφεις? Πρωτίστως για να περάσω καλά. Δηλαδή, αν δεν διασκεδάζω με αυτό που γράφω, το παρατάω. Γράφω γιατί το απολαμβάνω και γιατί με κάποιο τρόπο είναι ένα παιχνίδι που στην αρχή το παίζει μόνο ένας, αυτό το φτιάχνει. Μετά γράφω για να προσφέρω την αναγνωστική απόλαυση που αποζητά από τα βιβλία ο καλός μου. Δηλαδή, οι πρώτοι δύο άνθρωποι που θέλω να ικανοποιήσω με την οποιοδήποτε ιστορία κάθομαι να γράψω είμαι εγώ και ο Τάσος. Αν αρέσει σε μένα και στον Τάσο, αυτό είναι πολλές φορές αρκετό. Αν θεωρούμε ότι πιθανώς θα το απολάμβανε εξίσου και κάποιος άλλος, μπορεί το βιβλίο να φύγει από το σκληρό δίσκο και να φτάσει στην χάρτινη μορφή του. Μπορεί και όχι, αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Δηλαδή, και αν δεν σου κάτσει αυτό το βιβλίο, μπορεί να σου κάτσει το επόμενο, το μεθεπόμενο. Γράφω πολύ, οπότε είναι λογικό ότι τα περισσότερα τα σουτάρω. Ή τέλος πάντων τα καταδικάζω στην αιώνια λύθη του τωρινού λάπτοπ, το οποίο κάποια μέρα, όπως και η προκατοχή του, θα αυτοαναφλεγεί και θα πάρουν τον μπούλο όλα αυτά τα μέτρια πράγματα. Ωστόσο, γράφεις με πρόγραμμα. Θεωρείς ότι αυτό δηλαδή μπορεί να μπει σε ένα καλούπι και να πεις ότι ξυπνάω το πρωί και έχω... Ο καθένας γράφει όποτε ο ίδιος υποθέτω νιώθει ότι τον τραβάει περισσότερο το γράψιμο. Δηλαδή, πολλοί γράφουν το βράδυ, πολλοί γράφουν πολύ νωρίς το πρωί. Εγώ γράφω το απόγευμα γιατί είναι μια ώρα χαλάρωσης και προτιμώ να αποτελεί κομμάτι αυτής της χαλάρωσης και το γράψιμο. Γράφεις από ό,τι κατάλαβα πάνω σε λάπτοπ μόνο? Ναι. Δεν έχω γράψει ποτέ στο χέρι κάτι περισσότερο από, ξέρω εγώ,
2 πίτα γύρω μόνο ντομάτα πατάτες, μία μερίδα κεμπάμπ χωρίς κρεμμύδι, κοτομπέικον, τυρομπίφτεκο. Αυτά είναι με το χέρι, γιατί εντάξει, τώρα στο λάπτο δεν έχει νόημα. Γιατί πρέπει να πας με το χαρτί ή στο τηλέφωνο. Ωστόσο, η τεχνολογία προχωράει. Κάποια στιγμή μπορεί να το γράφεις και αυτό και να φεύγει ηλεκτρονικά. Ναι, βέβαια. Ή μπορεί να κάνεις online παραγγελία, αλλά για κάποιο λόγο εκεί θέλω την προσωπική επαφή. Θέλω το τηλέφωνο, θέλω να μιλήσω με έναν άνθρωπο, να ακούσω τη ζεστασιά στη φωνή του όταν του λέω μία σκεπαστή, ξέρω εγώ, εκεί πραγματικά λίγο αυτό το διαπροσωπικό στοιχείο είναι απαραίτητο, σου ζεσταίνει την καρδιά σου, σου δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης για το πιτόγυρο που θα φας, δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο πράγμα που έρχεται μετά από μερικά κλικ. Δηλαδή, αυτού του είδους η αποξένωση με κάποιο τρόπο αποπροσωποποιεί το αποδομεί αυτό το βρώμικο. Δεν... Σχεδόν χάνει τη γεύση του, δηλαδή. Το καθαρίζει. Στην αφήγησή του μεταχειρίζεται πλήθος λέξεων. Πολλές από αυτές τις έχει πλάσει ο ίδιος για να αυτοχλεβαστεί και να ξορκίσει τους φόβους του. Φόβοι όχι φανταστικοί, αλλά υπαρκτοί. Η καταιγίδα των φακέλων που καταφθάνουν καθημερινά, υπενθυμίζοντας τις οικονομικές του εκκρεμότητες. Ο εφιάλτης του διαχειριστεί με τα απλήρωτα κοινόχρηστα. Ο φόβος για τους ταξιτζίδες, αλλά και για το αρέωμα των μαλλιών του και της απόκτησης σκυλιάς, αν και από ό,τι δηλώνει, έχει υπάρξει τεραστίων διαστάσεων. Ο φόβος της κακής λειτουργίας ή διακοπής της σύνδεση με το διαδίκτυο που δεν θα του επιτρέψει να δει τις σειρές του. Ο φόβος της ποιότητας των τροφών που καταναλώνει. Οι αναρτήσεις που καθένας μπορεί να ανεβάσει στο Facebook κυρίως εναντίον του. Με ανεξάντλητο αυτοσαρκασμό, αυτοχλεβασμό αλλά και τρυφερότητα περιγράφει τη ζωή του γεμάτη φοβίες και απολαύσεις. Χωρίς κανένα περιορισμό, ενδίδει σε όλα, αφού όλα είναι κομμάτι της καθημερινότητάς του και την απεικονίζει μέσα από ένα μεγάλο αριθμό διηγημάτων με εμπνευσμένους κωμικοτραγικούς τίτλους, κάνοντας για ακόμη μια φορά τον αναγνώστη του να ομολογεί και αυτός τις δικές του αδυναμίες, αλλά και να διασκεδάζει μαζί του, βλέποντας τα πάντα με χιούμορ. Προβάλλει μέσα από την ηλαρή πλευρά της ζωής την κρυμμένη θυμηδία της θλίψης. Δεν υπάρχει όμως και αυτή η αίσθηση της εναλλαγής ότι από εκεί που είμαι, στους 4 τοίχους του σπιτιού μου, ένας μοναχικός συγγραφέας, ξαφνικά βρίσκομαι με ανθρώπους να επικοινωνούν μαζί μου, να επικοινωνώ και εγώ μαζί τους. Αυτό είναι θαυμάσιο για τους ανθρώπους που δουλεύουμε στο σπίτι ή για τους ανθρώπους γενικότερα που είμαστε εκ φύσεως μονήρης. Είναι τρομερά πολύτιμο το ότι μπορούμε ακόμα και στο πλαίσιο ενός καθημερινού χαζολογήματος, να ανταλλάσσουμε μηνύματα, απόψεις, να παθιαζόμαστε με κοινά γούστα και κοινές εμμονές. Όλο αυτό από το να ποστάρεις ένα τραγούδι που γουστάρεις πολύ και από κάτω να υπερθεματίζουν άλλοι γκρούπις της ίδιας μπάντας, μέχρι το να ανοίγεις μια συζήτηση. Εντάξει, προσπαθώ να αποφεύγω τη φθορά του καυγά, γιατί ούτως ή άλλως είμαι από τα πολλά Ελληνόπουλα που μεγάλωσαν σε σπίτια που έπαιζε πολύ ο καυγάς και δεν... Είναι, με αποθεί, με κουράζει, με φύρει τρομακτικά. Αλλά πέραν της επιτούτου εσκεμμένης διένεξης, όλα τα άλλα είναι για μένα ένας καθημερινός πλούτος. Και πάνω απ' όλο το ότι μπορώ να επικοινωνώ με αναγνώστες μου τόσο άμεσα. Ότι κάποιος διαβάζει σήμερα το βιβλίο μου και μπορεί απόψε και όλο να μου στείλει ένα μήνυμα και να μιλήσουμε. Αυτό ήταν κάτι το ανέλπιστο, δηλαδή το οποίο δεν μπορούσε να σου προσφέρει μέχρι πρότινος
ούτε καν μια παρουσίαση, γιατί η παρουσίαση είναι κάτι που συμβαίνει μια φορά στο τόσο, όπου έχεις πολύ περιορισμένο χρόνο να αφιερώσεις κουβέντα με τους αναγνώστες, ενώ έτσι... Τους προλαβαίνεις ωστόσο. Αν αισθάνομαι για κάτι υπεύθυνος, είναι ότι μπορεί να λαμβάνω 100-200 μηνύματα τη μέρα, θα περάσω μια ώρα την ημέρα απαντώντας τα μηνύματα. Δηλαδή, μπορεί να είναι μηνύματα τα οποία μπορούν να απαντηθούν με μια αράδα. Μπορεί να χρειάζεται πιο προσεκτική ανάγνωση και απάντηση. Αλλά είναι κάτι που μου δίνει χαρά και οφείλω να ανταποδώσω αυτή τη χαρά με την απάντησή μου. Είναι και τα καφέ που έκανε σπίτι σου. Ένα φλιτζάνι να χνίζει για κάθε σου ξημέρωμα. Είναι και τα σπίτια που σε ζέσταναν όταν μύριζε χειμώνας. Αποθήκες από πρόσωπα και αντικείμενα που φτιάχνουν καμπύλες στα χείλη σου. Είναι και ο Αύγουστος που σε θυμάται τέλη φθινοπόρου. Μου είπες για μοναχικότητα, μου είπες για ώρες που περνάς μόνο στο σπίτι και όλα αυτά συνδυάζεις με το γράψιμο. Κατά πόσο είναι ψυχοθεραπεία τελικά? Είναι μια διασκέδαση περισσότερο και παρά τον εξομολογητικό της χαρακτήρα δεν υποκαθιστά την ψυχοθεραπεία. Καμιά μορφή τέχνη δεν υποκαθιστά την ψυχοθεραπεία. Δηλαδή ο καλλιτέχνης που βασανίζεται από νευρώσεις, από κάποια διαταραχή στο συνέσθημα, αλίμονο αν η τέχνη τον θεράπευε. Η Δόλια Βιρτζίνια Γούλφ δεν θεραπεύθηκε από την ψύχωση της γράφοντας και κανένας δεν μπορεί να θεραπευθεί. Η δυσπιστία απέναντι στον ψυχοθεραπευτή και τον ψυχαναλυτή είναι πολύ διαδεδομένη. Θα μου κλέψει το ταλέντο, θα μου χαλάσει την τέχνη μου, μπουρδες. Όπου βλέπεις άνθρωπο υπερβολικά δύσπιστο απέναντι στους ψυχιάτρους και ακόμη περισσότερο όταν βλέπεις άνθρωπο ο οποίος διαβάλλει την ψυχιατρική, είναι κατά κανόνα αυτός που χρειάζεται πιο απελπιστικά από οποιονδήποτε. Ασχολήθηκες με ψυχώσεις, τις έζησες, ήταν στο σπίτι σου. Τι αποκόμισες τελικά από αυτές τις μάχες? Ότι είναι πολύ δύσκολες, αλλά ότι μπορεί να βγεις νικητής από αυτές, φτάνει να κάνεις αυτό που πρέπει εγκαίρως, του τέστην, να ζητήσεις βοήθεια, να λάβεις βοήθεια, να συμμορφωθείς με τις ανάγκες και τις επιταγές της πάθησής σου. Κατανοείς ότι με τον τρόπο, με την παρουσία σου στα κοινωνικά δίκτυα, στα μίντια κτλ. Πολλές φορές σχεδόν αποτελείς τον εκπρόσωπο αυτής της βοήθειας. Πώς αντιδράσεις όταν άνθρωποι σε πλησιάζουν και σε ρωτάνε, ξέρεις, το έχεις ζήσει, εγώ τι πρέπει να κάνω? Όχι, δεν νομίζω ότι εκπροσωπώ κανέναν. Είμαι ένας ανάμεσα στους πολλούς που αγωνιζόμαστε κάθε μέρα ενάντια στην ψυχική νόσο, γιατί μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες δεν φεύγουν τελείως, μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες υφίενται, οι οποίες έχουν περιόδους νορμοθυμίας, περιόδους ομαλότητας, ψυχικής, συναισθηματικής και περιόδους όπου η διαταραχή εκδηλώνεται εκ νέου. Απλώς είναι σημαντικό με κάθε αφορμή να μιλάμε για τα ψυχικά νοσήματα μέχρι να εξαλειφθεί τελείως το στίγμα που ακόμα τα συνοδεύει, μέχρι να μπορεί
η κουβέντα γύρω από την κατάθλιψη, τη διπολική διαταραχή, τη σχιζοφρένεια, να γίνεται με την ίδια χαλαρότητα, την ίδια αποφόρτιση, όπως μια κουβέντα για τον διαβήτη τύπου 2 ή για την αθυροσκλήρωση, να τις αντιμετωπίζουμε ως καταστάσεις, ως νόσους οι οποίες πλήττουν τους ανθρώπους και όχι σαν να είναι οι ίδιοι πάσχοντες υπέτη, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Πολλές φορές ο καταθλιπτικός αισθάνεται άχθος αρούρης, αισθάνεται ότι επιβαρύνει όλο τον κόσμο. Νιώθεις ο ίδιος ότι εσύ φταίς για αυτό που έχεις και ντρέπεσαι για αυτό που νιώθεις, για το πόσο έχεις αποσυρθεί. Αυτή η ντροπή είναι πραγματικά απάνθρωπη, είναι κομμάτι και αυτή, είναι ένα από τα συμπτώματα της νόσου και πρέπει να την εξοβελήσουμε από τον δημόσιο λόγο γύρω από την αρρώστια. Δηλαδή, γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να μιλάμε για την καθημερινή μας εμπειρία, είτε αυτή περνάει από κέντρα ψυχικής υγείας, είτε από το ντιβάνι ενός ψυχαναλυτή, είτε από το πρωινό αγχολητικό ή το πρωινό ηρεμιστικό ή το νευροληπτικό που χρειάζεσαι. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να είναι ορατά, γιατί όσο πιο ορατά είναι, τόσο πιο εύκολα και αποτελεσματικά θα αντιμετωπίζονται. Οπότε, επειδή μου έχει χαριστεί όλη αυτή η αναγνωσιμότητα, προσπαθώ να κάνω το ελάχιστο που μπορώ και το ελάχιστο που οφείλω να κάνω, με την ελπίδα έστω και ένας άνθρωπος κάθε φορά να λάβει την βοήθεια που συνιστά το να ξέρεις ότι υπάρχει κι άλλος ένας τουλάχιστον που εκείνη την ώρα νιώθει αυτό που νιώθεις, που έχει περάσει από εκεί που έχεις περάσει, που βρίσκεται εκεί που βρίσκεσαι, που ξέρει τι αισθάνεσαι και δεν του φαίνεται παράλογο, γιατί όση μοναξιά κι αν συνοδεύει την ψυχική αρρώστια, όσο η απόσυρση και η απομόνωσή της να σε κάνουν να νιώθεις πως είσαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο και ότι μόνο εσύ υποφέρεις τόσο, στην πραγματικότητα, συζητώντας το με ομοιοπαθείς, με άλλους πάσχοντες, θα ανακαλύψεις ότι τα συμπτώματά σου είναι καρμπών με τα δικά τους. Δηλαδή μιλάμε πολλές φορές για την ίδια ακριβώς συμπτωματολογία. Για το να ξυπνάς το πρωί και να ζυγίζει το σεντόνι ένα τόνο. Να σου φαίνεται ακατόρθωτο το να πλύνεις τα δόντια σου, πολλό δε μάλλον να κάνεις μπάνιο. Να μην θες να βγεις από το σπίτι, να μην θες να δεις κανέναν. Να σου προκαλεί κρίση πανικού η ιδέα του να πας στο σούπερ μάρκετ για να πληρώσεις τη ΔΕΗ. Να μην μπορείς να χαρείς με τίποτε. Να κακιώνεις τους άλλους για τη χαρά τους. Να περπατάς το δρόμο, να βλέπεις ανθρώπους που δεν ξέρεις τι τους βασανίζει εκείνη την ώρα, αλλά εσύ να πιστεύεις ότι είναι τόσο ευτυχισμένοι και δεν το ξέρουν καν. Και να τους λες, μακάρι να μπορούσα να πετάξω αυτό που έχω σε σένα για να δεις πώς είναι. Αυτά τα πράγματα τα αισθάνονται εκατομμύρια καταθλιπτικοί. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να τα επαναλαμβάνουμε κάθε τόσο, ώστε αυτός που για πρώτη φορά θα εκδηλώσει αυτά τα συμπτώματα και έντρομος θα προσπαθεί να καταλάβει τι του συμβαίνει, να έχει ακούσει, να έχει διαβάσει, να ξέρει δύο πράγματα που θα τον οδηγήσουν όσο γίνεται ταχύτερα στο να λάβει θεραπεία. Είμαι βέβαιος πως στο σημείο αυτό πολλοί από εσάς θα μοιράζεστε την απορία, αν και ευτυχώς όχι την αγωνία, του Τάσου και της Ρίτας. Τι μου συνέβαινε ακριβώς? Ποια ήταν η αιτία για αυτό το επεισόδιο και ποιος ο μηχανισμός, η μέθοδος της τρέλας? Ο αυτοαναφορικός λογοτεχνικός λόγος είναι στην ουσία οι αναφορές του συγγραφέα στην τεχνική του, στα εκφραστικά του μέσα ή στις ιδέες του ή στον ίδιο λογοτέχνη ως πνευματικό άνθρωπο, δηλαδή, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσα στο κείμενο.
λογοτεχνία προσπαθεί δηλαδή να μιλήσει για τον εαυτό της, να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη στις συμβάσεις και στους κανόνες που τη διέπουν, σε όσα την προσδιορίζουν και τη διαφοροποιούν από άλλα κείμενα, παραδείγματος χάρη χρηστικά ή μη λογοτεχνικά. Η αυτοαναφορικότητα ως τεχνική συνδέεται φυσικά με την πρόθεση του συγγραφέα να πει αυτά που έχει να πει με τρόπο που του επιτρέπει να συνομιλήσει με τον εαυτό του για την τέχνη του, το περιεχόμενο και τη μορφή της. Και φυσικά προσκαλεί τον αναγνώστη του να κατανοήσει τον υπαινικτικό του λόγο, να ανακαλύψει το κρυμμένο κείμενο, να αντιληφθεί την αντίθεση. Συχνά οι δημιουργοί στα λογοτεχνικά κείμενά τους σχολιάζουν τον τρόπο γραφής και τις συμβάσεις με τις οποίες συνθέτουν. Απευθύνονται άμεσα προς τον αναγνώστη, διακομωδούν κλασικές παραδοσιακές τεχνικές και στην ουσία ανοίγουν ένα διαφορετικό διάλογο μαζί του. Πολλές φορές μάλιστα αναφέρονται στο έργο τους και ιδιαίτερα στις δυσκολίες σύνθεσης και γραφής του. Το γεγονός αυτό έχει πολλαπλές επιδράσεις. Από μυθοποίηση της γραφής, του συγγραφέα και του λογοτεχνικού του έργου. Παραδοχή της άποψης ότι το κείμενο είναι μια κατασκευή, μια πλασματική αναπαράσταση του κόσμου με συγκεκριμένες τεχνικές και αφηγηματικές επιλογές και τέλος ένα καθαρό άνοιγμα της πόρτας του συγγραφικού εργαστηρίου και της σκέψης του δημιουργού. Η αυτοαναφορικότητα και ο αυτοσχολιασμός είναι έκδηλα κυρίως σε κείμενα πρωτοπρόσωπης αφήγησης. Υπήρχε βιβλίο που όμως είπες ότι διαβάζοντάς το αυτό θέλω να κάνω κι εγώ όταν μεγαλώσω? Αυτό σαφώς δεν προέκυψε πρώτη φορά όταν ήμουν μικρός. Δηλαδή, όταν ήμουν μικρός, ένιωθα τέτοιο δέος απέναντι στα βιβλία και τους συγγραφείς τους. Μου φαίνονταν σαν επίγειοι θεοί το ότι μπορούσαν να φτιάξουν αυτές τις ιστορίες, οι οποίες με έκαναν να ξεχάσω τελείως την πραγματικότητα και να ζω για ώρες και μέρες τη δική τους πραγματικότητα. Ούτε στην εφηβεία. Δηλαδή, η πρώτη φορά που ένιωσα το αίσθημα της συγγραφικής ζήλιας, του δημιουργικού φθόνου, ότι θέλω κι εγώ να μπορέσω να κάνω κάτι τέτοιο, ήταν όταν το καλοκαίρι της Δευτέρας προς Τρίτη Λυκείου, παρόλο που είχα τρελό διάβασμα για τη Δέσμη, ήμουν δευτεροδεσμήτης, και παρόλο που το μυαλό μου ήταν ήδη τρομερά κουρασμένο, άρχισα να διαβάζω τον Χαμένο Χρόνο του Προύστ. Θυμάμαι στο τέλος του πρώτου μέρους του Κόμπρε την περίφημη σκηνή με την Μαντλέν μέσα στο τσάι, φασκόμηλο και εγώ δεν θυμάμαι τι. Και πώς περιγράφει ότι μέσα από τη γεύση αυτή και την ευωδιά της Μαντλέν που διαλύεται σε μια κουταλιά ζεστή τσάι, ότι ξεπηδούν όπως σε αυτή την ιαπωνική τέχνη. Δεν μπορώ να το... Δηλαδή, σαφώς και θα το αδικήσω, αλλά είναι μια παράγραφος την οποία διάβασα και ξαναδιάβασα και ξαναδιάβασα και η ευδαιμονία που μου προκαλούσε η ανάγνωσή της ήταν κάτι που ήθελα έστω και στον απειρωστό βαθμό να προκαλέσω κι εγώ κάποια μέρα. Ήταν εκεί γύρω στα 16-17 που για πρώτη φορά σκέφτηκα ότι θα ήθελα τόσο πολύ να μπορώ να κάνω κάτι έστω και κατά προσέγγιση τόσο όμορφο. Υπήρχαν συγγραφείς από τους οποίους θεωρείς ότι δανείστηκες πράγματα? Από πάρα πολλούς, δηλαδή. Επειδή πέρασα μεγάλο κομμάτι της εφηβείας μου, της... Α, πού! Αυτό είναι, παιδιά, πάρα πολύ άσχημο, Freudian sleep. Πάρα πολύ άσχημο. Πω. Λοιπόν, επειδή πέρασα μεγάλο κομμάτι της εφηβείας μου χαμένος στον Μαρκίσιο Ντεσάντ, η Ιουλιέτα για μένα είναι το αριστούργημά του μαζί με τις 120 μέρες των Σοδόμων, και επειδή είχε όλη αυτή την άγρια αλλά συγχρόνως και συναρπαστικά
εξιστορημένη εικονοπλασία ο Σαντ. Σαφώς τα πρώτα μου βιβλία κινήθηκα πάρα πολύ εντός της σαδικής θεματολογίας. Αναζητώντας την κάθαρση ή την ακόμα και την εκτόνωση μέσα από την ακρότητα. Και έκτοτε, ναι, είμαι δεινός κλεφτράκος. Δηλαδή, κάθε τόσο τσιμπάω πράγματα, κόλπα, τεχνικές. Όσο περισσότερο διαβάζω, τόσο περισσότερα ανακαλύπτω για την τέχνη της γραφής μοιραία και τόσο περισσότερους άξιους, πανάξιους συγγραφείς βρίσκω που προσπαθώ να πάρω κάτι, έστω και λίγο από το μεγαλείο της γραφής τους, να το οικειοποιηθώ, να το κάνω δικό μου και να μπορέσω. Ελπίζω να το αξιοποιήσω σε κάποιο δικό μου βιβλίο. Όρος διακειμενικότητα χρησιμοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα στη θεωρία της λογοτεχνίας και αποδίδεται στην Τζούλια Κρίστεβα, η οποία εισήγαγε πρώτη την έννοια αυτή στη μελέτη της λογοτεχνίας. Αναφέρεται στην ύπαρξη άλλων προγενέστερων κειμένων, είτε αυτούσιων, είτε απλώς σαν μια αναφορά σε μεταγενέστερα λογοτεχνικά έργα. Διακειμενικότητα έχουμε επίσης όταν ένα λογοτεχνικό κείμενο στηρίζεται εμφανώς σε ένα παλιότερο, ακόμη και αν δεν το αναφέρει καθόλου. Κλασικό και ευκολονόητο παράδειγμα είναι η Καβαφική Ιθάκη. Ο νεότερος ποιητής αξιοποιεί αριστοτεχνικά την Ομηρική Οδύσσια και τον Όστο, τη Λαχτάρα, του Οδυσσέα να επιστρέψει στα πατρογονικά του εδάφη. Η διακειμενικότητα δηλαδή προσδιορίζει το πλέγμα των σχέσεων που αναπτύσσουν διάφορα κείμενα μεταξύ τους, είτε είναι του ίδιου συγγραφέα, είτε απέχουν χωροχρονικά. Ο εντοπισμός της διακειμενικότητας μας βοηθά να νοηματοδοτήσουμε το κείμενο και να το δούμε υπό ακόμα ένα πρίσμα, υπό το πρίσμα δηλαδή του παλιότερου κειμένου, αυτού που ο συγγραφέας επέλεξε να συμπεριλάβει με οποιονδήποτε τρόπο στο έργο του. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται συχνότερα από ό,τι θα πίστευε κανείς και γι' αυτό οι θεωρητικοί της λογοτεχνίας μιλούν για συνομιλία των κειμένων μεταξύ τους. Ο Γιώργος Εφέρης, ο οποίος πέρα από σπουδαίος ποιητής υπήρξε και σπουδαίος δοκιμιογράφος, το 1936, 30 χρόνια πριν η Κρίστεβα κάνει λόγο για διακειμενικότητα, γράφει. Βλέπουμε λογοτέχνες που όσο γυρεύουν να διατυπώσουν το αναντικατάστατο που φέρνουν μέσα τους, τόσο αισθάνονται δυνατότερες συγγένειες με δημιουργούς έξω από την περιοχή της γλώσσας τους, που με τη σειρά τους, τους βοηθούν να βρουν μέσα στην εθνική τους παράδοση τις πιο πρωτότυπες και τις λιγότερο εξαντλημένες πηγές. Ο Κορτό χρησιμοποιεί συχνά αναφορές σε γνωστά λογοτεχνικά βιβλία, ποίηση, τραγούδια, κάνοντας τον αναγνώστη να διαβάζει από την πρώτη σειρά μέχρι την τελευταία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εμπνευσμένες επικεφαλίδες δίνουν ρυθμό, σφρίγος, μουσικότητα και τη φρεσκάδα του πηγαίου χιούμορ στις σελίδες του και ο ίδιος, μέσα από όλα αυτά, προβάλλει ανιστόρητος, απτυχίωτος, όπως το ίνδαλμά του, ο Μάνος Χατζηδάκης, Φαγάς, Πότης και γενικά λίγο πιο κακομαθημένος από πρίγκιπας, όπως δηλώνει. Δημιουργική γραφή είναι μια μόδα στην Ελλάδα, ας πούμε. Θεωρείς ότι οι Έλληνες περισσότερο πλέον γράφουν παρά διαβάζουν κάτι τέτοιο? Όχι. Ποτέ δεν έβλεπα καχύποπτα ή επικριτικά κανενός είδους γραφή ανάγνωση. Είναι, αν κάποιος θέλει να γράψει, να γράψει. Αν κάποιος θέλει να διαβάσει, να διαβάσει. Αν του αρέσουν αυτά τα βιβλία και όχι αυτά που αρέσουν σε μένα ή αυτά που αρέσουν στον Χ, δεν είναι υποχρεωμένος να διαβάσει αυτά που αρέσουν σε μένα. Προκειμένου να μην διαβάζει τίποτε, χίλιες φορές να διαβάζει κάτι, οτιδήποτε.
Και αν θέλει να γράψει, ναι, να γράψει με τα μπούνια. Δηλαδή, δεν πρόκειται να κάνει κακό σε κανέναν. Μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό του αν υποφέρει από την ανάγκη της γραφής και δεν την ικανοποιείται. Σαφώς και μπορείς να διδαχθείς κάποια πράγματα. Τώρα την όρεξη για γράψιμο δεν νομίζω ότι τη διδάσκει κανείς ή την έχεις ή δεν την έχεις την όρεξη. Και προτιμώ να μιλάω για όρεξη παρά για ταλέντο ή για έμπνευση. Δηλαδή όλα αυτά είναι πολύ αόριστες έννοιες. Η όρεξη να γράψεις είναι κάτι πολύ απτό. Τη νιώθεις σχεδόν σαν πείνα, σαν κάτι σωματικό του. Πρέπει, μετρώνω τα χέρια μου. Αυτό το βιβλίο δεν έχει σκοπό να πληγώσει κανέναν εκτός από αυτούς που θα το διαβάσουν. Αυτό το βιβλίο, θα πω, είναι γεμάτο ψέματα, κακοήθειες, ανακρίβειες, παραχάραξη της οικογενειακής μας ιστορίας από ένα μυαλό χολωμένο και άρρωστο που γυρεύει εκδίκηση για τον θάνατο που μόνο του επέλεξε. Ωστόσο εμένα, αυτή είναι η αλήθεια μου και από εκεί και πέρα, ο καθής ας διαλέξει τη λύθη που του ταιριάζει, που τον ανακουφίζει. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζουμε. Αυτό το βιβλίο με διαλύει. Αυτό το βιβλίο έχει σκοπό να με διαλύσει, να με κάνει κομμάτια. Μέσα στα κομμάτια μου είμαι. Και όποιος την ακούσει, δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Γιατί η ιατρική? 16 χρονών ήμουνα, δεν ήξερα τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Κανένα παιδί δεν ξέρει σε αυτήν την ηλικία τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Έχει σκεφτεί όμως, έστω για μια στιγμή, τον εαυτό σου γιατρό, όντως? Όχι, παιδί μου. Θα ήμουν ένα πολύ χάλια γιατρός. Δηλαδή, καταρχάς, το περιβάλλον του νοσοκομείου θέλει πολύ γερές αντοχές. Δηλαδή, μιλάμε για δημόσιο νοσοκομείο, μιλάμε για ράτζα, εφημερίες, 36-40 πόδι, τρελή πιλάλα. Δεν είχα τα κότσια γι' αυτό. Μετά, σε κάποια φάση, είχα σκεφτεί να γίνω ψυχίατρος, να κάνω ψυχιατρική, γιατί όπως πολλοί φοιτητές που ενδιαφέρονται για την ψυχιατρική και όπως και πολλοί ψυχίατροι που γίνονται ψυχίατροι στο τέλος, ήθελα να κάνω καλά τη μάνα μου και συνεχεία τον εαυτό μου, το οποίο είναι σαν να λες ότι επειδή νομίζω ότι με πονάει ο κολικοειδής μου, θα γίνω χειρουργός για να χειρουργηθώ μόνο μου λίγο και να τη βγάλω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε την Κατερίνα μπορούσα να κάνω καλά, και αν προλάβαινα να γίνω ψυχίατρο, που δεν προλάβαινα έτσι κι αλλιώς, ούτε θα μπορούσα να κάνω αυτό θεραπεία. Και έτσι αντί για ψυχίατρος έγινα ψυχασθενής. Τώρα που ανέφερες την Κατερίνα, πώς αντέδρασες όταν έμαθες ότι πάει σαν είδη? Ξέρω εγώ, ήταν πολύ μεγάλη χαρά, απορία, σαστιμάρα. Τόσο στη συγγραφή του βιβλίου, όσο και έκτοτα, ας το πούμε. Επειδή προσπάθησα να μιλήσω, να γράψω με τη φωνή της Κατερίνας και να την υποδηθώ, μοιραία ένιωσα ή τέλος πάντων είχα στο μυαλό μου πάντα το γεγονός ότι η ίδια η Κατερίνα μιλούσε τρομερά απαξιωτικά για τον εαυτό της. Δηλαδή, εποδός της, πάντοτε υπομένη με τα μέλια και αυτομορφή, ήταν ότι είμαι μια αμόρφωτη νοικοκυρά. Και ειλικρινά ένιωσα την κατάπληξη που θα ένιωθε πιθανώς η ίδια, ότι θα ενδιαφερόταν κάποιος να ανεβάσει τη ζωή της σε παράσταση. Ωστόσο, έλαβε τρομερή αγάπη η παράσταση, ανάλογη με του βιβλίου, και πλέον χιλιάδες άνθρωποι μου μιλούν με τη μητέρα μου με τόσο συγκινητικά λόγια, με τόση στοργή, πραγματικά σαν να τη γνώριζαν, σαν να τη γνώρισαν, σαν να την έζησαν και σαν να την έχασαν μαζί μου. Και αυτό είναι μια εμπειρία πραγματικά συγκλονιστική. Δηλαδή, επειδή το έτσι κι αλλιώς το πένθος, ακόμα και αν περιτριγυρίζεσαι από ανθρώπους που σε στέργουν, είναι μια πάρα πολύ ιδιωτική διαδικασία και σε τυλίγει
με ένα κουκούλι μοναξιάς. Δηλαδή είσαι νιώθεις πάρα πολύ μόνος σου στην απώλεια. Δεν έχει σημασία αν τη μάνα σου την έχει χάσει την ίδια στιγμή και ο σύζυγός σου που ήταν μαζί της 30 χρόνια που την ερωτέθηκε όταν ήταν πιτσιρικάς. Το μόνο που σε νοιάζει εκείνη τη στιγμή είναι ο δικός σου πόνος, τον οποίο συνεχίζει να κουβαλάς μόνος σου. Και ξαφνικά μετά 3 χρόνια από τότε που κάθισα και έγραψα αυτό το βιβλίο, έχω πάρα πολλούς μαζί μου. Και φυσικά το βάρος της απώλειας έχει μικρύνει, έχει φύγει τελείως. Ακόμα και όταν γράφεις μια βιογραφία. Ακόμα και όταν μιλάς, γράφεις για ανθρώπους τους οποίους έζησες. Στο βιβλίο αυτό έγραψα ακόμα και τον εαυτό μου μέσα από τα μάτια της μητέρας μου. Τη στιγμή που γίνονται βιβλίο, με έναν τρόπο μεταμορφώνονται. Και ενώ υπήρξαν σαφώς ως πραγματικοί άνθρωποι με σάρκα και οστά, συγχρόνως είναι και χαρακτήρες ενός βιβλίου. Η Κατερίνα δεν είναι πια για μένα μόνο η μητέρα μου, είναι και ολοένα και περισσότερο, γιατί εγώ απομακρύνομαι από το βίωμα της σχέσης μας, του ζωντανού ανθρώπου, και έχω πολύ πιο κοντά μου το βιβλίο. Η Κατερίνα έγινε και είναι σε μεγάλο βαθμό χαρακτήρες ενός βιβλίου, μιας παράστασης. Μια γυναίκα για την οποία μου μιλάνε άνθρωποι και η οποία ξέρω ότι είναι μάνα μου, αλλά συγχρόνως δεν πονάω το ίδιο. Δηλαδή ήτανε... Δεν μπορώ ακριβώς να περιγράψω το πώς ήτανε ο πόνος πριν και όχι γιατί ήτανε πολύ μεγάλος, γιατί δεν μεταδίδεται. Είναι σαν να προσπαθείς να πεις, ακόμη και όταν σε ρωτάει ο γιατρός, έχει χτυπήσει το γόνατό σου και σε ρωτάει πόσο πονάς, δεν μπορείς να του πεις πόσο πονάς. Είχα ως γιος καψούρης με τη μάνα του τη λαχτάρα με κάποιο τρόπο να την αποθεώσω, να δείξω, να την βάλω στην θέση της Αγίας που την είχα στην καρδιά μου. Κι ας μην ήταν. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό κανείς δεν είναι. Και παραδόξως, παρόλο που το βιβλίο δεν είναι αγιογραφία, γι' αυτό και το έγραψε πρώτο πρόσωπο, γιατί αν το έγραφα σε τρίτο πρόσωπο, θα ήταν αγιογραφία, παραδόξως είναι αυτό το μικρό χάρτινο μνημείο που ήθελα χωρίς να ξέρω ότι το θέλω. Στο μυθιστόρημα το βιβλίο της Κατερίνας, ο Κορτό μοιάζει να ενηλικιώνεται λογοτεχνικά. Συγκινητικό και σκληρό, είναι μια ιστορία γραμμένη σε πρώτο πρόσωπο, με αφηγήτρια τη μητέρα του που φτάνει στην αυτοκτονία, που την επιλέγει. Ο Κορτό της δίνει φωνή και γράφει σε πρώτο πρόσωπο την οδυνηρή διαδρομή της ζωής της προς το οριστικό τέλος. Ζωντανεύει την παθολογική αγάπη με την οποία τον περιέβαλε, τον πόνο και τα ψυχικά τραύματα που προκάλεσε στα αγαπημένα της πρόσωπα, κυρίως στο γιο της. Με λένε Κατερίνα και πέθανα ακολουθώντας ένα δρόμο σκοτεινό, μοναχικό. Πέθανα τρομοκρατημένη και έρημη, πνιγμένη από το φαρμάκι μου. Μα δεν αξίζω τον οίκο σας, όχι. Πέθανα από το δικό μου χέρι, όπως πρέπει να πεθαίνουν οι φωνιάδες. Αυτά διαβάζουμε στις πρώτες σελίδες του παρακτικού βιβλίου και με αυτά ο Χατζόπουλος, ο Κορτό, κλείνει ανοιχτούς λογαριασμούς. Η ευαισθησία γίνεται πανικός και ψυχική ασθένεια που επιδεινώνεται με το χρόνο. Η πνευματική της καλλιέργεια και η αγάπη προς και από τον σύζυγο και τον μοναδικό γιο της δεν νικούν τη μανιοκατάθλιψη. Όσο παρακτικό και αν είναι, το βιβλίο δεν προκαλεί ίκτο, αλλά αφήνει μια γλυκόπικρη αίσθηση. Ο συγγραφέας μετουσιώνει το βαθιά βιωμένο υλικό του σε λογοτεχνία. Δεν χάνει το χιούμορ του ούτε εδώ. Ένας συγκινητικός χαιρετισμός στη μητέρα που του έμαθε να γελά με τα πάντα. Του έμαθε να γελά με την ίδια τη ζωή όπως και αν έρχεται. Ένας πόνος βαθύς από τη μια, αλλά η ταυτόχρονη αναγνώριση από την άλλη του πηγαίου και ανακουφιστικού βλέμματος που του κληροδότησε την ικανότητα να βλέπει και τα πιο τραγικά γεγονότα αλλιώς, που του δίδαξε την υψηλή τέχνη της ηλαρότητας. Είδες την παράσταση?
Την παράσταση την έχω δει πολλές φορές, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο της παράστασης. Είναι το σημείο στο οποίο η Κατερίνα γεννάει. Περιγράφει και στο βιβλίο και στην παράσταση όλη την τη βραδιά εκείνη του Γενάρη το 79. Και φτάνει στο σημείο που έχω γεννηθεί και βγαίνοντας από την από το χειρουργείο, από το μεευτήριο, από την αίθουσα του τοκετού, με φέρνουν για πρώτη φορά πλυμένο, φρασκιωμένο στον θάλαμο για να με πάρει αγκαλιά, να με θυλάσει. Και όπως το έχει σκεφτεί, όπως το έχει φτιάξει τόσο όμορφα ο Γιώργος Ανανούρης, στην σκηνή αυτή μια ζακέτα που φορούσε ως τότε η Λένα, την παίρνει στην αγκαλιά της και την κρατάει έτσι στον κόρφο της, σαν να είναι το μωρό, σαν να είμαι εγώ. Είναι μια πραγματικά συγκλονιστική στιγμή, αλλά από εκείνο το σημείο και μετά νιώθω πως δεν αντέχω να είμαι μέσα. Μπορεί να βγω έξω και να ακούσω την υπόλοιπη παράσταση. Μπορεί να βγω τρέχοντας για ένα τσιγάρο. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, και γιατί δεν θέλω να είμαι μπροστά στο τέλος. Δηλαδή, είναι υπερβολικά φορτισμένο. Είναι με τον τρόπο του πολύ σκληρό, γιατί εκείνη τη στιγμή λίγο η καρδιά κουράζεται. Λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ αυτό το έζησα, το θυμόμουν, το θυμάμαι, το έγραψα σαν βιβλίο, μίλησα γι' αυτό, μην με βάζει να το ξαναζήσω. Κάπως έτσι. Αυτό συμβαίνει και με τα άλλα σου βιβλία. Τα ξαναδιαβάζεις, μπαίνεις στον κόπο. Όχι, όχι. Δεν διαβάζω ποτέ τα βιβλία μου για τον λόγο, για τον πολύ απλό λόγο ότι όταν τελειώσει, τελείωσε. Ήταν όπως ήταν, γράφτηκε όπως γράφτηκε. Θα περάσει από την επιμέλεια, από πράγματα τεχνικά και πολύτιμα, γιατί και εγώ μαθαίνω και ξαναμαθαίνω πράγματα από τη γραμματική, το συντακτικό, αλλά είναι αυτό που είναι. Τόσο τα κατάφερα, αυτό μπόρεσα να κάνω. Ξέρω ωστόσο ότι σε απόσταση χρόνου, έστω και μιας ώρας, αν κάτσω να το διαβάσω, θα δω πάρα πολλά πράγματα, θα κυριευθώ από ανασφάλεια και γενικότερα ότι θα μου φανεί χάλια. Δηλαδή είναι κάπως σαν, δεν ξέρω με τι να το περιγράψω, είναι λίγο σαν η εικόνα του εαυτού σου, το αίσθημα που έχεις αμέσως μετά το σεξ. Δηλαδή, θέλεις κάπως, δεν ξέρω, νιώθω λίγο περίεργα με το βιβλίο αφού τελειώσει. Τέλος πάντων, όχι, θα φρικάρω. Ως εκ τούτου, έχω εμπιστοσύνη και είχα την τύχη και έχω την τύχη να έχω πολύ καλούς επιμελητές και επιμελήτριες που θα φροντίσουν το βιβλίο μου, θα μου επισημάνουν τυχόν επαναλήψεις, πράγματα που μπορούν να υποθούν αλλιώς. Δηλαδή, περνάω ακριβώς επειδή τα βγάζω με ένα πόνο, περνάω μετά μια διαδικασία πιο εκτενή από αυτή τη γραφή του με τις επιμέλειες. Δηλαδή, για το βιβλίο που δίνω στον εκδότη μου, θέλει πολύ χτένισμα, ρε παιδί μου. Το δίνω τελείως αναμαλιασμένο, ξέρεις, τύπου δάχτυλο στην πρίζα, όλο το μαλλί έτσι. Και μέχρι να γίνει έτσι ένας πολύ σικάτος κότσος όλο αυτό, χρειάζεται μια δουλειά, χρειάζεται πολλή δουλειά. Η ερώτηση ήταν αν τα διαβάζω. Όχι, δεν τα διαβάζω. Και δεν διάβαζε που δεν είναι το βιβλίο της Κατερίνας ξανά, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, μέχρι και χόλια. Αρκετά με τη μάνα μου. Αρκετά, δηλαδή. Mother, sorry, ξέρεις, κάτσε εκεί στο ράφι. Ναι, δεν θες έγραψε για να σε διαβάζω εγώ. Και γενικώς δεν είμαι από τους συγγραφείς που είναι ερωτευμένοι με τα βιβλία τους. Οι κριτικές που γράφονται για σένα σε αφορούν, δίνει σημασία?
Πάντα, πάντα, πάντα. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ εύκολα, πληγώνομαι πάρα πολύ εύκολα. Δεν έχω απευαισθητοποιηθεί, δεν έχω συνηθίσει ούτε την χαρά που παίρνω, ούτε το πόσο με συντρίβει ακόμα και μία χοντράδα, ας το πούμε. Και έτσι κι αλλιώς δεν μιλάμε πια για κριτικές, γιατί τα τελευταία χρόνια μοιραία ένα κομμάτι της επαφής που έχουμε μέσα από τα social media είναι και το τρολάρισμα, είναι και το κράξιμο. Κι εγώ έχω κράξει, προτιμώ το κάπως σφάζομαι το γάντι σε ένα μένσιο, δεν ξέρω δηλαδή, δεν είναι ωραίο να... Ούτε καν με αμένσιο τρόπο το σκέφτομαι. Δηλαδή, είναι... Γιατί να μιλήσεις τη μέρα ενός ανθρώπου, ακόμα κι αν σου είναι τρομερά αντιπαθής. Δηλαδή, υπάρχει πάντα το ευλογημένο το μπλοκ. Μπλοκάρεις, τελείωσε. Δεν χρειάζεται καμία αλληλεπίδραση, καμία επαφή, αν σου γυρίζει τάντερα. Δηλαδή, αυτό θα συμβούλευε. Είμαι σίγουρος ότι λόγω της υπερέκθεσης, πάρα πολλοί κόσμος πραγματικά φρύτηκε μόνο στην αναφορά του ονόματός μου. Δεν φταίω εγώ, δηλαδή, δεν ευθύνομαι για το ότι θα με φάνε στη μάπα ή τέλος πάντων ευθύνομαι, αλλά και τι να κάνουμε τώρα. Μπλοκ. Δηλαδή, χίλιες φορές να με μπλοκάρω για να αποφύγουν τη σύγχυση. Εγώ δεν μπορώ να την αποφύγω. Δηλαδή, αν κάποιος μου τα χώσει χοντρά, στενοχωριέμαι. Εντάξει, δεν θα πέσω στα πατώματα, ας το πούμε. Δεν θα ρίξω στάχτη στα μαλλιά μου. Αλλά ναι, στενοχωριέμαι. Τώρα η κριτική είναι κριτική, δηλαδή είναι εξίσου πολύτιμη και επικοδομητική όταν γίνεται αναλυτικά, ασχέτως του προσήμου της, αν είναι θετική η κριτική, αν επισημαίνει περισσότερο τις αδυναμίες του βιβλίου. Αλλά τα τελευταία χρόνια έτσι κι αλλιώς, δυστυχώς, η κριτική έχει τον εισγράφοντα ακόμα πολύ εμβριθείς κριτικές. Τι να πω, πάντα είναι χαρά για μένα να διαβάσω καλά λόγια του βιβλίου μου και πάντα λέω να κάνει πως έχει δίκιο που κράζει, που τέλος πάντων ψέγει αυτό και αυτό και αυτό. Μήπως όντως εκεί δεν τα κατάφερα καλά. Θυμάσαι ωστόσο αυτή που σε ευχαρίστησε περισσότερο ή αυτή που σε πείραξε περισσότερο? Κάτι που ήταν, ξέρεις, παρατραβηγμένο και στις δύο περιπτώσεις. Είχα την ευλογία της τύχης να υπάρξουν πάρα πολλοί άνθρωποι τρομερά γενναιόδοροι μαζί μου. Εκδότες, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, δεν ξέρω, δηλαδή μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής μου ήταν όταν μου έστειλε μια κάρτα ο Βασίλης ο Βασιλικός, τον οποίο αγαπώ πάρα πολύ και ο οποίος πραγματικά έχει υπάρξει τρομερά γενναιόδωρος απέναντί μου. Μου έστειλε ένα χειρόγραφο σημείωμα με αφορμή το Κατερινάκη, είχε διαβάσει το βιβλίο και ήθελε να μου γράψει μερικά καλά λόγια. Και ήτανε, το θυμάμαι, είχα συγκινηθεί πάρα πολύ, κυρίως γιατί υπερβάλλοντας είχε πει ότι του θύμιζε να διαβάζει στα νιάτα του το τρίτο στεφάνι. Αναπόφευκτα κάποιος μπορεί να συνάγει ότι κάνω σύγκριση από αυτό, αλλά πραγματικά δεν θα τολμούσα να συγκρίνω το βιβλίο μου, κανένα βιβλίο μου, με αυτό το ακτινοβόλο πράγμα του Ταχτσί και όλου του έργου του. Δηλαδή, γιατί δεν... Στέκοντας το τρίτο στεφάνι, αδικούνται και τα ρέστα και κάθε άλλο κείμενο που έγραφε. Δηλαδή, ο Ταχτσίς είναι κρίμα που η ζωή του ρούφηξε την... όλο αυτό το χάρισμα που είχε. Μου είπες για υπερέκθεση. Θεωρείς ότι υπερεκτίθεσαι. Και αυτό σου κάνει καλό ή κακό τελικά? Δεν είναι θέμα του αν σου κάνει καλό ή κακό. Είναι, είναι μια αντίδραση, ένας εθισμός, ενός, επειδή είμαι πάρα πολύ κλειστός, πάρα πολύ μονόχνοτος, δύστροπος, δύσκολος, δηλαδή δεν κάνω καθόλου εύκολα φίλους. Το Facebook μου έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσω φίλους, δηλαδή πολιτούς που δεν θα είχα χωρίς το Facebook, δηλαδή που βρισκόμαστε κάθε τρεις και λίγο, ας το πούμε, και μιλάμε όλη μέρα στα inbox. Δουλεύω μόνος μου σε αυτό το γραφείο εκεί
και εγώ δεν ξέρω πόσες ώρες την ημέρα. Υπάρχουν μέρες που η έξοδή μου είναι περίπτερο σούπερ μάρκετ, ας το πούμε. Ναι, είναι πολύτιμο το κατά πόσο εκτίθεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακολουθούν στο Facebook 100-120.000 άνθρωποι. Είναι, δηλαδή, δεν περίμενω ποτέ ότι θα συμβεί αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι τέτοιο ενδιαφέρον. Ξέρω εγώ, δεν παίζω μπάλα, ας το πούμε. Αν ήμουν ποδοσφαιριστής, θα καταλάβω. Είχα και πολύ πιο ωραίο σώμα. Δηλαδή, έχουν καταπληκτικά μπουτια οι ποδοσφαιριστές. Αλλά. Τι με ρώτησες? Τίποτα, ήταν άψογη για απάντηση ούτως ή άλλως. Βλέπω τον Τάσο ότι παρακολουθεί τη συνέντευξή μας και θα ήθελα να κλείσουμε με εσένα να μου πεις, να μου λες μερικά όμορφα λόγια για τους ανθρώπους που σε αγαπούν και αγαπάς. Αρκεί να πω ότι χωρίς τον κύριο που στέκεται εκεί πέρα ακτινοβολώντας όπως πάντα. Δεν έχει και καμιά σημασία το ότι δεν θα είχαν γραφτεί κανένα, δεν θα είχε γραφτεί κανένα βιβλίο. Δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Δηλαδή, είμαι ζωντανός και μιλάμε χάρη στον Τάσο. Στα σκυμμένα κεφάλια, τα μάτια γυαλίζουν. Στα χαμόγελα τα πλατιά, οι ρογμές τα θυμίζουν όσα πίσω έμειναν. Στα καφέ που αγάπησες, στέκεται η αγαπημένη σου γωνιά, εκείνη που σε κράτησε σαν τις το ζήτησες. Στις πόλεις με τις τσιμεντένιες αγκαλιές, παίζουν κρυφτό οι κήποι που κρεμνιούνται από μπαλκόνια. Στους χειμώνες, τα ταξίδια σου όλα, ονειρεύονται τον τελευταίο σου Αύγουστο.